τέτοια δυσάρεστα πράγματα. Τέλος πάντων, πάμε να τον ακούσουμε. Κατά τα άλλα, όμως, στη ζωή του λαβαίνουν καλό με τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει στο επιτυχημένο σύριαλ Κλεμμένα Όνειρα. Αλλά έτσι είναι στη ζωή. Όταν είναι καλά τα συναισθηματικά, δεν είναι καλά τα επαγγελματικά και τούμπαλιν. Έχουμε έρθει ένα χώρο εδώ, είναι η παλιά σας γειτονιά. Όχι, δεν είναι η παλιά μου γειτονιά, είναι η τωρινή μου γειτονιά. Είναι βασικά η αυλή του σπιτιού που μένουν τα παιδιά με τη μαμά. Γιατί εγώ μένω αλλού. Τώρα το είπατε από μόνο σας, δεν, και να ήθελα να ρωτήσω, μου το είπατε μόνο σας. Για να έχω την ισχύα μου. Χωρίσατε γι' αυτό εννοείται. Ή δεν χωρίσατε και ρωτάτε. Είμαστε από μακριά κοντά και αγαπημένοι. Είναι η καλύτερη σχέση, έτσι θεωρείτε? Μπορεί να συνυπάρξουν καλύτερα δύο άνθρωποι όταν έχουν προβλήματα? Αυτό τώρα είναι υποκειμενικό. Θεωρώ ότι στη δική μας περίπτωση, στη δική μου περίπτωση δηλαδή, λειτουργεί καλύτερα. Και τα παιδιά είναι καλύτερα έτσι, γιατί σας βλέπουν σε να έχετε καλή σχέση από μακριά έστω και αγαπημένο. Ναι, αυτό πιστεύω. Άλλωστε, αν νόμιζε ότι δεν θα λειτουργήσει έτσι, δεν θα κάνει αυτή την επιλογή. Φαίνεται όμως ότι όλα τα πράγματα λειτουργούν έτσι ρολόι. Κοίτα να δεις, νομίζω ότι σου ξεκαθάρισα τα όρια της σχέσης μας από την αρχή, έτσι. Και αυτό δικαιολογεί τη στάση σου. Φέτος πρωταγωνιστείτε στα Κλεμμένα Όνειρα, μια σειρά του Μέγκα, η οποία πάει πάρα πολύ καλά. Πώς είναι για εσάς εκεί? Είναι... Έχω περνάω πάρα πολύ καλά εκεί. Κάνω για πρώτη φορά το ρόλο του κακού, σε εισαγωγικά. Γιατί ένας ρόλος ποτέ δεν είναι ένα πράγμα, όπως και ο άνθρωπος δεν είναι ένα πράγμα, αλλά... Όλες οι προσωπικότητες είναι πολυδιάστατες, απλώς έχει δοθεί έμφαση στο κακό του μέρος. Όπως είπα λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που κάνω τέτοιο ρόλο και έχω αρχίσει να φοβάμαι όταν βγαίνω στον δρόμο. Το καλύτερο σχόλιο που έχω ακούσει μέχρι τώρα από ένα ηλικιωμένο κύριο είναι να φροντίσεις να εξηγέσαι καλύτερα. Δεν είναι πράγματα αυτά. Το καλύτερο σχόλιο που έχω πάρει, τα άλλα είναι μηνύματα στο Facebook να με δίνουν και τέτοια. Είχα βαρεθεί πια να κάνω το καλό παιδί και συγκαταβατικό χαρακτήρα. Κάνω λοιπόν αυτόν και το ευχαριστιέμαι. Βγάζω εκεί όλα τα αποθυμένα μου. Διψασμένη μου ήρθες απόψε. Πολύ. Πιο πολύ γι' αυτό ήρθα παρά για σένα. Με όλα τα παιδιά έχω συνεργαστεί. Είτε στην τηλεόραση, είτε στο θέατρο, με όλους αυτούς τους νέους ηθοποιούς. Τους γνωρίζω. Είναι από τις καλύτερες συνεργασίες που έχω κάνει τώρα. Και στην τηλεόραση και στο θέατρο. Δηλαδή έχω την ευτυχία να συνεργάζομαι με... Και δεν το λέω για να το λέω. Με συναδέλφους που εκτιμώ πάρα πολύ. Τόσο σαν επαγγελματίες, αλλά και σαν ανθρώπους. Δηλαδή είμαστε μια πολύ πολύ αγαπημένη παρέα. Είδατε που ακούμε.